Σε έναν κόσμο φαντασίας μας εισάγει το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ ανοίγοντας για δεύτερη χρονιά τις πόρτες της έκθεσης iFan. Οι επισκέπτες, μαθητές όλων των βαθμίδων, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν παίζοντας τη σύγχρονη εμπειρία μάθησης εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Την έκθεση παρουσίασε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέρημνας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, Νατάσα Φρυδερίκου. Σκοπό έχει να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να δημιουργήσει κίνητρα για μάθηση, να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες. Και την ίδια ώρα να φουντώσει την αγάπη των μαθητών για την επιστήμη. Στους στόχους του Υπουργείου Παιδείας, μέσα από τη διαδραστική μάθηση, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Κώστας Καδής. Να κατανοήσει με πολύ απλόν τρόπο φαινόμενα τα οποία μπορεί να ήταν δυσνόητα και να αγαπήσει μαθήματα τα οποία για πολλούς είναι όχι και τόσο φιλικά. Στο SciFan του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, οι μαθητές θα βρεθούν μεταξύ άλλων στον πύργο της Πίζας, από όπου θα κάνουν ειδικά πειράματα, θα μελετήσουν τις φάσεις της Σελήνης, θα βιώσουν ένα θεατρικό παιχνίδι με πρωταγωνιστές πλανήτες και αστρικά σώματα και θα λάβουν μέρος σε πειράματα.